σύλλογος, θα έλεγα, έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες όλων μας. Στην Ιωάννα Πανδύ, υποψήφια διδάκτορα στο τμήμα βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, απονεμήθηκε φέτος το βραβείο Μιλτιάδη Καράτζη του Συλλόγου Φίλων του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Ερευνών. Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που λαμβάνω αυτό το βραβείο σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Σύλλογο Φίλων του ΙΤΕ που με επέλεξε για τη σημερινή βραδιά και τον Όμιλο Καράτζη που στηρίζει την έρευνα και τους δοκτορικούς φοιτητές. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την αγαπημένη μου την ερευνήτρια και αγαπημένη μου καθηγήτρια, την Παναγιώτα Ποϊράζη, η οποία είναι δίπλα μας σε κάθε βήμα και μας προωθεί συνεχώς στο να ταξιδεύουμε, να παρουσιάζουμε την έρευνά μας και να συνεργαζόμαστε, να μοιραζόμαστε τις γνώσεις μας. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για το ΙΤΕ που ο Σύλλογος των Φίλων είναι εξαιρετικά δραστήριος. Όπως σας είπα, είναι η 8η βράβευση. Έχουν ήδη δοθεί πάνω από 24.000 ευρώ σε νέους επιστήμονες, φοιτητές, ερευνητές. Θα έλεγα ότι δεν είναι τόσο τα χρήματα, τα οποία μπορεί να μην είναι και σημαντικό ποσό. Είναι το κίνητρο και η επιβράβευση, ειδικά στους νέους ανθρώπους, στο ξεκίνημα της καριέρας τους, που χρειάζονται αυτή την όθηση και αυτή την ενθάρρυνση για να συνεχίσουν και να φτάσουν ακόμα πιο ψηλά. Όσοι βρέθηκαν στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου είχαν την ευκαιρία να ακούσουν παράλληλα και όλα τα νεότερα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τις εφαρμογές της στην υγεία και την έρευνα. Αποφασίσαμε να κάνουμε μια εκδήλωση με το θέμα της επικαιρότητας που είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Εμείς βέβαια βάλουμε τον τίτλο «Ευλογία η κατάρα», γιατί υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Πολλοί φοβούνται, όπως φοβούνταν πάντα από τότε που ο άνθρωπος βγήκε από τη σπηλιά. Νωρίτερα, σε επίτιμο μέλος του Συλλόγου Φίλων του ΙΤΕ, ανακηρύχθηκε ο ακαδημαϊκός, συγγραφέας και αρθρογράφος Θεοδόσης Τάσιος.